Και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε σήμερα μια ιστορία από dating site. Θα μου πείτε και καλά, τι το συναρπαστικό. Τόσες ιστορίες από dating site έχεις διαβάσει και έχεις σχολιάσει εδώ στο κανάλι. Όχι, αυτή είναι διαφορετική. Προσδεθείτε. Μου γράφει φίλη, κυρία Θέκλα, χαίρετε. Ύστερα από 2 χρόνια επανέρχομαι επικοινωνώντας μαζί σας για ένα θέμα που με έχει πραγματικά λυπήσει, θυμώσει. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω το συναισθήμα. Καταρχάς, να σας πω ότι ξεκίνησα άμεσα ψυχοθεραπεία πριν 2 χρόνια και συνεχίζω μέχρι και σήμερα. Αιτία, η ιστορία που σας είχα περιγράψει τότε στο mail που σας είχα στείλει και η δική σας σύσταση. Χαίρομαι που ξεκίνησες ψυχοθεραπεία και που τη συνεχίζεις. Αλλά τώρα, νομίζω η ιστορία που θα ακούσετε δεν έχει γίνει ξανά. Και ξεκινάω αμέσως. Θα σου πω στο τέλος αν έχει γίνει ξανά. Ως ελεύθερη λοιπόν, ως single γυναίκα, έκανα εγγραφή κι εγώ, όπως και χιλιάδες άλλοι, σε ένα site γνωριμιών. Και η ηλικία της κοπέλας είναι 54 ετών, αλλά εδώ έχω τη φωτογραφία της και φαίνεται πιο νεαρή από μένα. Όπως και να έχει. Έτσι λέω την ηλικία της για να μπούμε έτσι λίγο, να καταλάβουμε λίγο τη φάση. Μου λέει ένα site γνωριμιών το οποίο δεν το ξέρω, δεν έτυχε να το ξαναδώ. Δεν θα το διαφημίσω όμως. Από το πρώτο λεπτό λοιπόν μου γράφει ένας κύριος. Μου συστήνεται με το μικρό του όνομα. Μου λέει ότι είναι φιλόλογος στο επάγγελμα, ότι εργάζεται σε φροντιστήριο και κάνει ιδιαίτερα μαθήματα και είναι πολύ μικρότερος από εμένα, ετών 40, με φωτογραφία στο προφίλ του κανονικά. Δεν έδωσα και πολύ σημασία λόγω της διαφοράς ηλικίας. Την επόμενη μέρα το πρωί, μήνυμα καλημερίζοντάς μου. Το απάντησα το ίδιο, το είπε και αυτή καλημέρα δηλαδή, και εκεί μου ζήτησε το τηλέφωνό μου, αν θέλω να επικοινωνούμε καλύτερα. Το έδωσα, σκεπτόμενοι ότι μπορώ να τον μπλοκάρω αν χρειαστεί, οποιαδήποτε στιγμή. Τι πολύτιμη λειτουργία αυτή η λειτουργία του blog. Μια μέρα ολόκληρη με βομβάρδιζε με μηνύματα ενδιαφέροντος να μάθει για εμένα, ζητώντας μου φωτογραφίες για να με δει, και αντίστοιχα να στέλνει και εκείνος. Η προσπάθεια για love bombing, δηλαδή βομβαρδισμό αγάπης, αυτό που κάνουν οι νάρκισσες στην αρχή για να προσελκύσουν το θύμα τους, ήταν ιδιαίτερα εμφανής, τόσο εμφανής που καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά. Να σας πω επίσης ότι το τηλέφωνο που μου έδωσε και συνομιλούσαμε στο Viber, είχε το όνομα, θα πω το όνομα γιατί είναι ψευδόνυμο, εντάξει, είχε το όνομα Νίκος Παπαδάκης. Ψάχνοντας όμως Facebook και τα λοιπά, δεν βρήκα κάποιον με τη φωτογραφία του ή τα στοιχεία που είχε δώσει. Οποιοδήποτε παίρνει έναν αριθμό, μπορεί να είναι και ένα καρτό τηλέφωνο, αυτά τα πακιστανικά που λένε, ξέρετε εσείς στην Ελλάδα, που να το πάρει και να φτιάξει ένα Viber και να γράψει επάνω Νίκος Παπαδάκης, Γιώργος Ανδρεούδης ή οτιδήποτε και να βάλει και μια φωτογραφία. Ή να βάλει τη δικιά του τη φωτογραφία και να είναι κάποιος άλλος. Λοιπόν. Προς το βράδυ άρχισαν τα περιερωτικού περιεχομένου μηνύματα του τύπου π.χ. τι ωραία να είμαστε μαζί, να κάναμε έρωτα κτλ. Ή να κοιμόμασταν αγκαλιά κτλ. Καταλαβαίνετε, ναι, καταλαβαίνω. Επειδή αυτού του τύπου οι συνομιλίες δεν μου αρέσουν, προσπαθούσα να αλλάζω τον τρόπο με πιο ανώδυνα θέματα, αλλά εκείνος εκεί επέμενε, μέχρι που κάποια στιγμή του είπα ότι τα βλέπει όλα σεξι. Θα του έλεγα τα βλέπει όλα σεξουαλικά, όχι σεξι. Το σεξι δεν είναι κακιά λέξη. Δεν είναι σεξι γυναίκα, σεξι άντρα, σεξι φόρεμα. Δεν είναι κακό. Το να τα βλέπεις όλα σεξι είναι σαν χαριτωμένο το σεξι. Αν τα βλέπεις όλα σεξουαλικά είναι πιο έτσι εμφαντικό. Την άλλη μέρα ξεκίνησε πάλι την επικοινωνία. Είχε φτάσει να με αποκαλεί μωρό του. Το ίδιο ενδιαφέρον με πολλές εικόνες που προσπαθούσε να μου περάσει. Για παράδειγμα, βόλτες χέρι-χέρι, αγκαλιές σε μέρη ρομαντικά. Ταξίδια τα Σαββατοκύριακα και ένα σωρό άλλο. Όταν το ρώτησα αν είναι παντρεμένος, μου απάντησε αρνητικά, λέγοντας μου κιόλας ότι θα το διαπιστώσω μόνη μου, αφού θα μπορεί να επικοινωνεί μαζί μου όλες τις ώρες, θα μπορεί να είναι μαζί μου διήμερα και τρίμερα κτλ. Το απόγευμα λοιπόν, τίποτε θα τον πάρω τηλέφωνο, να μιλήσουμε. Με ρώτησε τι ώρα, γιατί 7 με 8.30 θα είχε ιδιαίτερο μάθημα, θα σας πω μετά τι θα είχε 7 με 8.30. Οπότε τον κάλεσα το απόγευμα 2 φορές, αλλά δεν απάντησε. Με πήρε από άλλον αριθμό τηλεφώνου, με αποκάλεσε με το όνομά μου και όταν απάντησα το έπεισε.
Και εδώ ακριβώς ξεκινάει το σοκαριστικό της ιστορίας. Ψάχνοντας το διαδίκτυο το τηλέφωνο που με πήρε, είδα ότι ανήκει σε κάποιον ιερέα μιας εκκλησίας. Λες και την περιοχή, αλλά δεν θα πω την περιοχή γιατί είναι το αυτοπιό. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Συνεχίζοντας όμως το ψάξιμο, διαπίστωσα ότι ο ιερέας της εκκλησίας ήταν ο κύριος που μίλησε αρχικά στο site και που μου συστήθηκε με άλλο όνομα και που για 2 ημέρες μου αράδιαζε ό,τι ερωτικό μπορούσε να φανταστεί. Ωραίοντατε. Σοκ. Το κεφαλαία. Σοκ. Εν τω μεταξύ, με είχε ήδη μπλοκάρει και στα 2 κινητά, οπότε 0 επικοινωνία να απαντήσω και να πω αυτά που ανακάλυψα. Αλλά όμως, βρήκα το προσωπικό mail του και του έστειλε εκεί ότι γνωρίζω με κεφαλαίο. Μόνο αυτή τη λέξη. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η ιστορία μου από τα dating site. Ας γνωρίζουν και οι υπόλοιποι τι ακριβώς κυκλοφορεί και ας έχουμε μάτια και ρέες ότι μπορούμε τέλος πάντων ανοιχτά, με εκτίμηση. Ιστερόγραφο. Εάν θέλετε να διαπιστώσετε ότι αυτά που σας γράφω είναι αληθή, μπορώ να σας στείλω τη συνομιλία μας και ότι άλλο έχω υπόψη ότι δεν θέλω ούτε κακό ούτε τίποτα άλλο να κάνω, απλώς να γνωρίζουμε όλοι μέσα από τα μαθήματά της. Και μου στέλνει το προφίλ του στο Facebook και μου στέλνει και το προφίλ της εκκλησίας του. Μάλιστα. Ένα λεπτό να μπω να δω το προφίλ του στο Facebook. Άρα να δούμε. Έμπαινε. Έχω καιρό να μπω από το iPad στο Facebook και δεν μπαίνει ο κωδικός. Έχω αλλάξει τον κωδικό. Τέλος πάντων, θυμάμαι ότι το είχα δει. Ένα λεπτό το βράδυ του κινητό μου που είναι συνδεδεμένο στο Facebook. Θυμάμαι ότι το είχα δει τότε όταν μου το έστειλε η κοπέλα το mail. Το είχα δει και τώρα να δω πώς είναι. Είναι με μουσια και ράσα. Ή αν είναι έτσι με κοντά μαλλιά, τόσο λεγόμενος Νίκος Παπαδάκης. Όχι. Κοντά τα μαλλιά του. Και τα μουσια του. Μάλιστα, στέλνει της κοινωνίας και αυτός. Μάλιστα. Μάλιστα, της γράφω εγώ. Με θαυμαστικά. Και αυτός είναι παντρεμένος ιερέας ή αρχιμανδρίτης. Όταν λέμε παντρεμένος ιερέας, εννοούμε ένας ιερέας ο οποίος είναι παντρεμένος με μία παπαδιά, γιατί άλλο θα είναι παντρεμένος ιερέας, και έχει οικογένεια. Αρχιμανδρίτης είναι κάποιος ο οποίος γίνεται ιερέας, ενώ είναι μοναχός, άρα δεν έχει οικογένεια. Μου λέει, δεν γνωρίζω αν είναι παντρεμένος ή όχι και πρέπει να είναι αρχιμανδρίτης γιατί είδα ολόκληρο ιστορικό της χειροτώνησης του μέσα από φωτογραφίες στο site της εκκλησίας και γενικά στο διαδίκτυο. Και οι ιερείς χειροτώνονται κόροι. Δεν είναι μόνο οι αρχιμανδρίτες που χειροτώνονται. Λέγω έτσι όπως τον βλέπω εδώ πέρα. Για αρχιμανδρίτες μου φαίνεται. Α, εντάξει, είναι αρχιμανδρίτης. Εδώ η στολή που φορά είναι αρχιμανδρίτου. Εντάξει, είναι αρχιμαντερία. Τι να κάνουμε, είμαστε και χωρίς του παπά. Ξέρουμε και κάποια πράγματα. Λοιπόν. Δεν με πειράζει αν θέλετε να το κάνετε vlog να γνωρίζουν όλοι και όλες τι γίνεται σε αυτές τις σελίδες και πόσο προσοχή πρέπει να δίνουμε. Θα σας στείλω ενδεικτικά κάποια κομμάτια από τη συνομιλία μας να καταλάβετε περίπου. Και στην τελευταία κάτω είμαι εγώ να έχετε μια εικόνα. Είδαμε την εικόνα της κοπέλας, μια χαρά κοπέλα. Λοιπόν, οπότε στέλνει αυτό στο Viber. Εδώ καλύτερα. Είμαι ο Νίκος. Okay, το κομμάτι. Έχεις φώτο σου? Και μετά έστειλε αυτός μια φωτογραφία την οποία διέγραψε. Τώρα δεν ξέρω τι φωτογραφία έστειλε που διέγραψε, αν ήταν selfie, μέλφι, ήταν κάτι νιούτ, ήταν γυμνή ή κάτι άλλο. Είναι πολύ πρόσφατο. Έχω, λέει, δεν ξέρω τι να στείλω. Όποια θέλεις. Ναι, του λέει αυτή. Και προφανώς του έστειλε μία φωτογραφία και τη διέγραψε. Είσαι πολύ γλυκιά, ωραία γυναίκα.
Θα ήθελα πολύ να μας βγει. Γιατί να είμαστε μόνοι μας και γιατί να μην μοιραζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο μας όμορφα και ερωτικά. Και τη Στέλλη και τρία emoji καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο, του λέει αυτή, θαυμαστικό. Τι να σου πω, τελίτσες θα δούμε. Κανένα κομπλιμέντο, λέει αυτός. Ό,τι βλέπω, λέει. Οκ, okay, του λέει. Έφυγες από το γραφείο? Ναι, του λέει, δικιά μας. Θα ήθελα να μάθω, του λέει, τι περιμένεις από μια πολύ μεγαλύτερη σου γυναίκα. Απαντάει αυτός, μια ποιοτική σχέση που ξέρει τι θέλει, χωρίς το μυαλό πάνω από το κεφάλι, με ωριμότητα. Να κάνουμε όμορφα πράγματα, διήμερα, βόλτες, αγκαλιές, ποιοτική επικοινωνία, να μιλάμε και να χαλαρώνουμε. Ναι, ωραία όλα αυτά και συμφωνώ, του λέει, του λέει. Καταλαβαίνεις όμως ότι ουσιαστικά θα είναι μια άνηση σχέση. Γιατί της λέει αυτός, το 40 αυτή 54, και του λέει αυτή και σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα να μου δημιουργηθούν ανασφάλειες στα 50 μου χρόνια. Δεν θέλω να κάνω παιδιά, ποτέ δεν ήθελα, παρά μόνο μια σύντροφη. Πώς να κάνει παιδιά του αρχή μου, που δεν είναι και ένα πρόβλημα. Ανασφάλειες, λέει η κοπελά, όσο αυτοπεποίθηση και να έχεις, να έχει μια γυναίκα, η διαφορά ηλικίας είναι κάπως. Δεν μου αρέσει ο άλλος να ντρέπεται για μένα ή να με κρύβει. Ποιος να ντρέπεται, της απαντάει αυτός. Ο μικρότερος σύντροφός μου, του λέει αυτή. Και γιατί να ντρέπομαι, αν μας βγει θα θέλω να είμαστε χέρι-χέρι, να πηγαίνουμε εκδρομές και γιατί να σε κρύβω, γιατί να την κρύβεις επειδή είσαι παπάς. Γι' αυτό. Πού να ξέρω, λέει η κοπέλα, λέει. Της λέει αυτός, εφόσον υπάρχει σχέση και να ξέρουμε ότι μας έχει βγει, δεν είμαστε ενώ στη φάση της γνωριμίας, θα σε παρουσίαζα και στον κοινωνικό μου περίγυρο. Εσύ πού θα την έπαιρνε, βρε, στα μοναστήρια? Πού θα την έπαιρνε στην Αρχιεπισκοπή? Πού θα την πήγαινε? Στην Κυριακή την Εκκλησία. Άκου τι λέει. Εφόσον υπάρχει σχέση και να ξέρουμε ότι μας έχει βγει. Άρα είναι future faking αυτό. Future faking. Εφόσον υπάρχει σχέση και είμαστε σίγουροι ότι μας έχει βγει. Δεν είμαστε ενώ στη φάση της γνωριμίας, θα σε παρουσίαζε και στον κοινωνικό μου περίγυρο. Άρα, μέχρι να τη γνωρίσει και να την απαυτώσει, δεν θα του έχει βγει και δεν θα αναγκαστεί να την παρουσιάσει εσύ. Λέει η κοπέλα, στον κοινωνικό μου περίγυρο δεν έχω πρόβλημα. Λέει αυτός, τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Ναι, του λέει, δεν γίνει. Και της γράφει αυτός, για μένα είναι να περνάμε καλά εγώ και εσύ και... Της βάζει κάτι σημαδάκι που σου μείνει στα αρχίδια μου, νομίζω, για τους τρίτους. Μα, στα πάντα μου. Τα παιδιά μου, λέει η κοπέλα, δεν έχουν καμιά δουλειά με την προσωπική μου ζωή. Της λέει αυτός, θα μπορώ να έρχομαι σπίτι σου, ενώ να κοιμόμαστε μαζί. Του λέει, αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, είναι οικογενειακό το ακίνητο. Μαμά, αδέρφια, λέει αυτός, διάθεση να υπάρχει και θα βρίσκουμε τρόπο. Ενώ να πηγαίνουμε αλλού. Του λέει αυτή, στο δικό σου, με άλλους μένεις. Ναι, θα λένε τι θέλει τούτος. Μεγάλα χρονικά διαστήματα φιλοξενώ τη μητέρα μου, στο μοναστήρι θα μείνει κόρη. Σε κανένα πετόχι. Αλλά εάν υπάρχει χημεία θα βρίσκουμε τρόπο, συμφωνείς? Ναι, οκ, okay, του λέει η κοπέλα, το βλέπουμε. Της λέει αυτός, είναι ωραίο να μοιραζόμαστε στιγμές, να χαλαρώνουμε. Ναι, σίγουρα, του λέει. Να πηγαίνουμε διήμερα, τα Σαββατοκύριακα. Ας δούμε πρώτα το feedback, του λέει. Δηλαδή, ας δούμε πρώτα την ανατροφοδότηση, τι γίνεται με την επικοινωνία μας. Να κανονίσουμε να πάμε για έναν καφέ, αν θέλεις. Ναι, φυσικά, του λέει αυτή. Είσαι καιρό και εσύ μόνο. Του λέει, μόνο που καθημερινές είμαι κάπως πιεσμένη. Σαββατοκύριακα, της λέει αυτός. Σαββατοκύριακα είμαι χαλαρά. Ωραία. Στο είσαι καιρό και εσύ μόνο, το απαντάει αυτή, να σου πω, τα έχω βρει μια χαρά με τον εαυτό μου και περνάω καλά. Και εγώ, της λέω. Έχω τις ασχολίες μου, τις παρέες μου, αλλά τις λέει αυτός, είναι στιγμές που θέλουμε έναν άνθρωπο. Ναι, του λέει αυτό. Πώς την παλεύεις κι εσύ? Τη ρωτάει κιόλας πώς την παλεύει χωρίς σεξ. Σου λείπει, λέει. Εμένα πολύ. Δεν μπορώ άλλο με το χέρι. Δοκίμασε με το πόδι, άμα δεν μπορείς να το πει. Τι να ζω. Ναι, οκ, okay, λέει η κοπέλα, και τι να κάνω, να βγω έξω και ποιον βρω?
λέει αυτός. Αλλά δεν θέλω και κάτι για πείδημα, αλλά να υπάρχει ερωτισμός και χημεία. Κοίταξε, εκεί που έγραψες το πείδημα, φίλε, με πρώτα γιώτα και μετά, ήρθα εμένα θα με ξενέρωνες. Ακόμη και αν δεν ήξερα ότι είσαι, τι είσαι. Να βρεθούμε και αν μας βγει, να του δώσουμε να καταλάβει. Χα, χα, χα! Να δώσουμε τροφή για κουτσομπολιά. Χα, χα, χα! Χα, χα, χα! Εγώ που ξέρω και σε ποια εκκλησία είσαι, να δώσω τροφή για κουτσομπολιά, θα θέλες? Λέει αυτός να υπάρχει επικοινωνία, πάθος, συντροφικότητα και να κάνουμε πράγματα μαζί, κάτι σταθερό. Δεν μπορώ να ψάχνω. Δεν είμαστε παιδάκια. Να είμαστε στη φάση αυτή. Θέλουμε έναν άνθρωπο αυτό. Γιατί χάλασε η τελευταία σου σχέση σου και αυτός έστειλε μια φωτογραφία μάλλον με την τελευταία σχέση του και την έσβησε. Χάλασε. Είμαστε 5 χρόνια μαζί, λέει αυτός. Ω! Του λέει αυτή. Μετά είναι random τα μηνύματα. Της λέει, σεξ δεν κάνεις, χορό δεν κάνεις, καθόλου γυμναστική. Χα, 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 χα. Να σε βοηθήσω στο πρώτο. Δηλαδή βοηθήσεις στο σεξ. Στο χορό και στη γυμναστική δεν ξέρω τι βοηθήσεις. Γιατί εσύ κάνεις, άστα, άσε τη. Τότε μη μιλάς. Μόνο γυμναστική στο χέρι, άσε. Επίσης της λέει, δεν θέλω να κάνω παιδιά, ποτέ δεν ήθελα παρά μόνο μια σύντροφο. Ναι, του λέει αυτή, ναι, ούτε εσύ να υποθέσω κι άλλα. Όχι, λέει αυτή, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα 2-3 ακόμα. Χαχαχα, λέει, πλάκα κάνω, δεν γίνεται πρακτικά. Φιλάνδο, νομίζω ότι είναι ανακατεμένα που μου τα στείλεις. Λέει αυτό σε κάποια φάση: δεν έχω θέματα ούτε κόμπλεξ. Τα βρίσκω σεξι και εγωιτευτικά, δεν καταλάβω πια. Σεξι, να σου πω. Ναι, είσαι κυρία. Μήπως τα βλέπεις όλα σεξι? Καθόλου. Εάν δω μια κοπέλα με μαγιό στο site, δεν έστελνα μήνυμα. Για παράδειγμα, εάν έβγαζε μαγκιά και πουτανιά στη συνομιλία, ξενέρωνα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Εγώ ξέρω ότι καταλαβαίνω το εξής. Φιλενάδα που έστειλε την επιστολή. Εφόσον έχεις το email αυτού του ανθρώπου, ποιος τολμάει να είναι και παπάς, εδώ για να μην παρεξηγηθούμε, εγώ ίδια δεν είμαι θρήσκα πλέον, είμαι κόρη ιερέως όμως, ο οποίος είναι πραγματικός παπάς, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι ιερωμένοι είναι τέτοιοι και δεν είμαι θρήσκα για τους δικούς μου λόγους. Σε παρακαλώ όμως φίλματα, αυτό το link με αυτό το βίντεο να του το στείλεις στο email του, για να το δει. Και εσύ τώρα που θα το δεις, θα σου πω, πήγαινε από μόνος σου και βγάλε τα ράσα. Από μόνος σου να πας και να βγάλεις τα ράσα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είσαι είτε αρχιμανδρίτης, δηλαδή μοναχός που έγινε ιερέας, είτε έγγαμος ιερέας, ο οποίος να καυλαντίζεις. Δεν είναι δυνατόν. Δεν ταιριάζει με τον ίδιο. Θέλεις να κάνεις τη ζωή σου, βγάλε τα ράσα. Πέταξε τα ράσα. Και πέταξε και το μισθό που σου δίνει το ελληνικό κράτος. Για να είσαι ιερέας εκεί που είσαι. Και πέταξε και την ισχύ που σου δίνει η θέση του αρχιμαντρίτη της. Νομίζω είναι αρχιμαντής έτσι όπως το λέω. Και τα ταξιδάκια σου και τα μέα σου και τα σέα σου και τα ωραία σου. Εντάξει. Εγώ σου ήμουν θρήσκα, ήμουν 100% θρήσκα. Και θεωρώ ότι είναι σκέτη κοροϊδία να είσαι ιερωμένος και παράλληλα να φτιάχνεις ερωτικές σχέσεις με γυναίκες και να μπαίνεις στα dating sites να προσποιήσει τον ελεύθερο, το single και τον λαϊκό. Συζήτα το πολύ σοβαρά με τη συνείδησή σου και με το πνευματικό σου. Υπάρχουν και άλλοι που ήταν ιερείς και όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν τους ταιριάζει αυτός ο τρόπος ζωής, ξέγιναν από ιερείς. Και ξέρουμε περιπτώσεις. Θα είναι πολύ πιο σεξι, πολύ πιο τολμηρό, πολύ πιο επαναστατικό να φύγεις από τη βολή που έχεις εκεί στην εκκλησία και να ζήσεις τη ζωή σου σαν ένας σύγκολο λαϊκός άνθρωπος όπως τη ζούμε όλοι οι άλλοι, όλοι οι υπόλοιποι και εκεί ναι να διεκδικήσεις και οτιδήποτε και να σου υπενθυμίσω ότι όσον αφορά στη θρησκευτικότητα είναι αμαρτία ο αυνανισμός. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι αμαρτία ο αυνανισμός, αλλά εκείνα που διδάσκεις εσύ και εκεί που ανήκεις εσύ και εκεί που πιστεύεις εσύ, εκεί εσύ είναι αμαρτία ο αυνανισμός. Δες τι θα κάνεις με τη συνείδηση σου.
Αν έχω ακούσει και άλλα τέτοια περιστατικά, ναι, έχω ακούσει. Μεμονωμένα ναι, αλλά έχω ακούσει ιερείς, είτε παντρεμένους, είτε μοναχούς, είτε αρχιμανδρίτες, οι οποίοι είναι επιδίδονται σε σεξουαλικές σχέσεις, είτε με γυναίκες, είτε με άντρες. Ναι, έχω ακούσει. Ναι, έχω ακούσει. Και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όσοι ειδικά αποφασίζουν και θέλουν να είναι θρήσκοι, να είναι πολύ προσεκτικοί, ώστε να ξεκαθαρίζουν και να διαχωρίζουν και να διακρίνουν ποιος είναι αληθινός παπάς και ποιος όχι. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι παπάς, όποιος έχει χειροτονηθεί σε ιερέα ή σε αρχιμανδρίτη ή σε πρεσβύτερο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι όντως είναι, πιστεύει αυτά τα οποία διδάσκει η Εκκλησία. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πάνε και το βλέπουν ως επάγγελμα ή το βλέπουν ως ένα χώρο για να αναλυχθούν. Να γίνουν δεσποτάδες, να γίνουν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εντάξει. Ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι όλοι οι ιερείς είναι ψεύτικοι, δεν θεωρώ ότι όλοι οι αρχιμανδρίτες είναι ανήθικοι, καμία σχέση. Απλώς δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Όπως υπάρχουν και ψυχολόγοι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά. Εντάξει, να είστε προσεκτικοί. Όσοι είστε θρησκοί και όσοι πάτε στην εκκλησία ή εξομολογήσετε οτιδήποτε, να κοιτάζετε καλά τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας, αν όντως εμπνέει σοβαρότητα, αν όντως εμπνέει πνευματικότητα, αν όντως είναι αυτό που λέει πως είναι. Δεν νοείται αρχιμανδρίτης, παπάς παντρεμένος, δεσπότης ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην εκκλησία, ο οποίος να φλερτάρει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Εκτός και αν είναι παπάς παντρεμένος, να φλερτάρει την παπαδιά του. Ναι, εκεί γίνεται. Εντάξει. Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν σχέση με τη θρησκεία, ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί μια θρησκεία και δεν την εφαρμόζει, αυτό λέει πολλά για την ακεραιότητα. Την ακεραιότητα του ως άνθρωπος. Δεν είναι ακέραιος ένας άνθρωπος που άλλα διδάσκει, άλλα κηρύττει, άλλα στηρίζει με το να φοράει εκείνο το ράσο τέλος πάντων και άλλα κάνει. Ξαναλέω, εγώ δεν είμαι θρήσκα, υπήρξα εξαιρετικά θρήσκα και την περίοδο που ήμουν θρήσκα ήμουν καλά με τη συνείδησή μου επειδή έκανα όλα ή προσπαθούσα να κάνω ή ήμουν στον δρόμο να προσπαθήσω να κάνω όλα όσα έλεγε η θρησκεία. Όταν πλέον η θρησκεία σταμάτησε να με εκφράζει, διακριτικά αποχώρησα. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή αποχώρησα θα συνηγορήσω υπέρ του να είσαι σε ένα χώρο, να καλύπτεσαι από τα καλά που σου δίνει εκείνος ο χώρος και να το χρησιμοποιείς ώστε να κάνεις πράγματα που είναι αντίθετα με εκείνο το χώρο. Αυτά. Έχω ξανακούσει τέτοια ιστορία. Όχι για dating site, για πραγματικότητες. Και που στη συνέχεια ανοίγουν και προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα και επικοινωνούν με τα θύματα τους, γιατί μόνο θύμα μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο προσεγγίζεται ερωτικά από κάποιον ο οποίος δεν είναι η θέση του. Επειδή είναι παπάς, επειδή είναι παντρεμένος, επειδή είναι αρχιμανδρίτης, δεν είναι η θέση του να συνάπτει ερωτικές σχέσεις με πρόσωπα από το πίμνιό του. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Είναι το ίδιο με το να τα φτιάξει ο ψυχολόγος με ένα θεραπευόμενο. Απαγορεύεται αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε άνθρωποι, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε επιθυμίες. Εάν οι επιθυμίες μας και η σεξουαλικότητα μας και η λίμπητο μας δεν συμβαδίζει με το λειτουργήμα που επιλέξαμε ή το επάγγελμα που επιλέξαμε, καλά κάνουμε να είμαστε δίκαιοι και έντιμοι και με τον εαυτό μας και με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά στη φίλη για το πώς το διαχειρίστηκε ή πώς διαχειρίστηκε η ίδια αυτή τη γνωριμία, θέλω να της πω μπράβο. Μπράβο, γιατί είχε το θάρρος να φλερτάρει, όντως φλέρταρε. Ήταν κάπως φλερταριστικές οι απαντήσεις της, ήταν όμως προσεκτικές, ήταν επιφυλακτική. Και πολύ καλά του είπε ότι να δούμε πώς θα πάει και ας μην κάνουμε όνειρα, ας μην κάνουμε future faking και καλά έκανε και το έψαξε. Καλά έκανε και το ψάξε. Α, θυμήθηκα και το αστείο τώρα πριν κλείσουμε. 7 με 8.30 που της είπε ότι είχε μάθημα, σπερινό θα είχε. Λοιπόν, ξαναλέω ότι αυτό το βίντεο δεν είναι για να πλήξω τη θρησκεία ή την εκκλησία, καμία σχέση. Είναι για να τονίσω ότι πίσω από ένα προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, πίσω ακόμη και από ένα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, δεν είμαστε σίγουροι ποιος και τι κρύβεται, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να προστατεύουμε τον εαυτό μας από κάθε είδους αρπαχτικά. Γιατί σίγουρα
Αυτή η ιστορία θα κατέληγε σε συναισθηματική τουλάχιστον κακοποίηση της γυναίκας. Γιατί είναι μία εντός εγώ σχέση με άνισους όρους. Δηλαδή τη βάζει να μπει σε μια διαδικασία την οποία αυτή δεν επιλέγει. Τώρα όσον αφορά στη διαφορά ηλικίας, έχουμε πει και άλλες φορές ότι 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω θεωρείται ότι είναι το όριο για να είναι συμβατό ένα ζευγάρι. Όντως όμως αν μια γυναίκα είναι μεγαλύτερη και ο άνδρας είναι νεότερος, πρέπει να συνάδουν κάποια πράγματα για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή η σχέση. Για παράδειγμα, μια γυναίκα μεγαλύτερη, η οποία έχει ήδη παιδιά ή βρίσκεται στην εμμηνόπαυση και δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει άλλα παιδιά, δεν είναι καλή ιδέα να φτιάχνει ερωτική σχέση με κάποιον νεότερο, ο οποίος λέει στο μέλλον θα ήθελα να κάνω παιδιά, γιατί αυτό μπορεί να το βρουν μπροστά τους. Επίσης, ο νεότερος άνδρας πρέπει να έχει μια ωριμότητα, αλφα ωριμότητα, να είναι τουλάχιστον πάνω από 28 χρόνια, που είπαμε ότι στα 28 χρόνια στα αγόρια περίπου εξελίσσεται πλήρως ο εγκεφαλός τους. Εάν είναι ο άνδρας μεγαλύτερος και η γυναίκα νεότερη, η γυναίκα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά και πολύ σοβαρά αν θα είναι σε θέση να διαχειριστεί τη διαφορά ηλικίας εάν αυτή η σχέση προχωρήσει στο μέλλον, γιατί άλλη λειτουργικότητα και νεανικότητα έχει ένας άνδρας στα 40, άλλη στα 50, άλλη στα 60, άλλη στα 70. Θα μου πείτε γιατί η γυναίκα δεν ισχύει το ίδιο. Όχι, θα σας πω ότι είναι πιο εύκολο μια γυναίκα να διατηρήσει τη ζωτικότητα της και την νεανικότητα της από ότι ένας άνδρας. Γιατί οι γυναίκες έχουν και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και γενικότερα ενδιαφερόμαστε πολύ περισσότερο για την εξέλιξή μας και την πνευματική αλλά και τη σωματική, χωρίς να σημαίνει πως δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Σας στέλνω την αγάπη μου, φιλιά. Και λέω φίλοι, στείλε το βίντεο στον τύπο.